Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός ημών, αναφερόμεθα με συντομία στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε πριν από λίγη ώρα, όπου ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας έδωσε μία εντολή, όχι συμβουλή, αλλά εντολή να την τηρούμε οπωσδήποτε απαρεγκλήτως, εάν θέλουμε να ονομαζόμεθα χριστιανοί, εάν ποθούμε τη σωτηρία μας, εάν πιστεύουμε ειλικρινά στον Άγιο Λόγο Του και αν θέλουμε να θεραπευθούμε και να καθαρθούμε και να υψωθούμε από το επίπεδο του φυσικού στο επίπεδο του υπερφυσικού, στο επίπεδο δηλαδή της αγιότητος, που οπωσδήποτε η αγιότητα δεν είναι κάτι το πεζό, δεν είναι κάτι το συνηθισμένο, δεν είναι κάτι το πολύ ανθρώπινο. Πρέπει να υπερβεί κανείς, να υπερβεί την φυσική λεγόμενη ανθρώπινη κατάσταση, και όχι μόνος του να κάνει αυτή την υπέρβαση με τη βοήθεια του Θεού που δίδει αυτή την εντολή, μπορεί η εντολή αυτή και να εκπληρωθεί και ο άνθρωπος να φτάσει από τα χαμηλά στα υψηλά, να φτάσει από την αμαρτία στην αρετή, να φτάσει από την κακία στην καλοσύνη, να φτάσει από την εκδικητικότητα στην συγχωρητικότητα, να φτάσει από το μίσος στην αγάπη. Και αυτή είναι η εντολή, η τελεία εντολή, η μεγαλυτέρα εντολή, η υπερτάτη εντολή που δίδει ο Θεός στους ανθρώπους, την εντολή της αγάπης, και όχι απλώς της αγάπης προς τους δικούς μας ανθρώπους, προς τα αγαπητά μας πρόσωπα. Αυτό δεν είναι και πολύ δύσκολο. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να αγαπήσεις αυτούς που σε αγαπούν, να αγαπήσεις αυτούς που σε τιμούν, να αγαπήσεις αυτούς οι οποίοι σε φροντίζουν, σου παρέχουν ασφάλεια, σου παρέχουν κάθε είδους διευκόλυνση, σου παρέχουν κάθε τι το οποίο σε ευχαριστεί, σε ικανοποιεί, σε αναπαύει. Αυτούς δεν χρειάζεται και πολύ κόπος να τους αγαπήσεις, αφού σου επιδεικνύουν την αγάπη τους με κάθε τρόπο. Είναι πολύ εύκολο να ανταποκριθείς στην αγάπη την οποία σου δίδουν οι άλλοι και να δείξεις κι εσύ την αντίστοιχη, την απαιτούμενη αγάπη. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ανθρώπινο. Αυτό είναι πολύ φυσικό. Γι' αυτό και ο Κύριος μας σήμερα στο Άγιο Ευαγγέλιο λέει «Και η αμαρτωλή το αυτό ποιούσιν». Και οι άνθρωποι που είναι μακριά από το Θεό και οι άνθρωποι που δεν ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού αλλά σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, οι άνθρωποι οι οποίοι πίπτουν σε αμαρτήματα, που ζουν μέσα στην αμαρτία, όχι σε μετάνοια, άνθρωποι οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τους το Θεό, το κάνουν αυτό εύκολα. Μπορούν να αγαπήσουν αυτούς που τους αγαπούνε, μα ακόμη και στον κόσμο των ζώων μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι τα ζώα τα οποία ας πούμε έχουν συγγένεια μεταξύ τους, η μητέρα φροντίζει τα μικρά της, τα παιδιά της με κάθε τρόπο και δεν μπορείς να τα πλησιάσεις, να τα κάνεις κακό, θα σου επιτεθεί. Και τα πιο ήρεμα ζώα όταν πρόκειται να προστατεύσουν τα δικά τους, τότε γίνονται πολύ άγρια και πολύ επιθετικά. Αυτό παρατηρείται παντού, είναι κάτι το ενστικτόδες. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει αυτό το ενστικτόδες. Δεν ήρθε απλώς να μας θυμίσει τι πρέπει να κάνουμε ώστε να εκπληρώνουμε τα ένστικτα. Όχι. Ήρθε να μας πει πώς να ξεπεράσουμε τα ένστικτα, πώς να ξεπεράσουμε αυτό που θεωρείται φυσικό και να πάμε στο υπερφυσικό, να πάμε στο ανώτερο. Και γι' αυτό τώρα ο Κύριος ζητά αγάπη. Αγάπη σε αυτούς που μας κάνουν κακό. Αγάπη σε αυτούς που μας εχθρεύονται. Αγάπη σε αυτούς που μας επιβουλεύονται.
αγάπη σε αυτούς οι οποίοι απεργάζονται το κακό μας, θέλουν το κακό μας. Αυτό είναι δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, όχι ακατόρθωτο, ούτε παράλογο. Θα πει κανείς μήπως είναι παράλογο, ούτε παράλογο είναι, ούτε ακατόρθωτο είναι. Ότι είναι λίγο δύσκολο είναι, ναι. Δηλαδή είναι δύσκολο διότι πρέπει μέσα σου να νικήσεις κάτι. Τι να νικήσεις, τη φύση σου την ίδια, το εγώ σου πρέπει να νικήσεις, τον εγωισμό σου, τον θυγόμενο εγωισμό σου. Πρέπει να ξεχάσεις τα δικαιώματά σου, πρέπει να ξεχάσεις την υπεράσπισή σου, την άμυνά σου. Και αυτό είναι δύσκολο να το κάνεις. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν εννοώ σε συλλογικό επίπεδο. Εάν έφνης μας επιτεθούν εχθροί στη πατρίδα μας, είμαστε υποχρεωμένοι να αμυνθούμε, γιατί θα κατασπαράξουν τα ιερά μας και τα όσια μας. Δεν μπορούμε να παραδοθούμε. Και πάλι, οι χριστιανοί, οι πραγματικοί, όταν κάνουν πόλεμο, τον κάνουν με κάποιο είδος, θα λέγαμε, ντροπής. Ξέρουν ότι δεν είναι αυτό φυσικό, είναι παρά τον νόμο του Θεού, αλλά το κάνουν εξ ανάγκης, εκ πολύ μεγάλης ανάγκης. Όταν όμως πρόκειται για ατομικά, για μας τους ίδιους, τότε δεν πρέπει να δεις εχθρούς, δεν πρέπει να υπάρχουν εχθροί για σένα, λέει ο Κύριος ουσιαστικά. Δεν πρέπει να υπάρχουν εχθροί. Μα θα πεις, μα υπάρχουν εχθροί. Θέλουμε, δεν θέλουμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι καλοί και μας φθονούν και θέλουν το κακό μας. Τι θα γίνει, δεν θα τους δούμε σαν εχθρούς? Όχι, λέει ο Κύριος, δεν πρέπει να υπάρχουν για σας τους πιστούς οπαδούς μου εχθροί. Τότε πώς να τους ονομάσουμε αυτούς? Πώς να ονομάσουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν το κακό μας? Πώς να ονομάσουμε αυτούς οι οποίοι δεν μας φέρονται καλά? Πώς να ονομάσουμε αυτούς οι οποίοι είναι αγενείς μαζί μας? Όχι μόνο αγενείς, αλλά πάρα πολύ βάρβαροι και άγριοι κάποτε. Πώς να τους ονομάσουμε αυτούς? Απλώς λένε οι Άγιοι, πρέπει να τους ονομάσουμε αυστηρούς φίλους. Φίλοι είναι και αυτοί, αλλά απλώς είναι πολύ αυστηροί. Και δεν δείχνουν τη φιλία τους με καλό τρόπο, αλλά με πολύ κακό τρόπο, με πολύ αγενή τρόπο. Μα πώς είναι φίλοι? Είναι φίλοι διότι αυτοί που μας δείχνουν αγένεια και αυτοί που μας δείχνουν εχθρότητα και αυτοί που είναι εναντίον μας και αυτοί που μας υβρίζουν και αυτοί που δεν μας φέρονται καλά, τι κάνουνε? Μας θυμίζουν την αμαρτωλότητά μας, αυτό κάνουνε. Μας θυμίζουν τις ατέλειές μας. Μας θυμίζουν τα κρυπτά ή φανερά πτέσματά μας. Και αν μας συκοφαντούν, θα πει κανείς, ναι, μπορεί να μας συκοφαντούν για πράγματα που δεν βαρυνόμαστε. Αλλά έλα που δεν είμαστε αναμάρτητοι και βαρυνόμαστε από μύρια άλλα που δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι. Εάν τα ξέραν οι άνθρωποι, αυτά που μας βαραίνουν έπρεπε να είναι πολύ πιο αυστηροί απέναντί μας. Πολύ πιο αμήλικτοι. Και έχεις τον κάθε έναν και την κάθε μία τώρα να βγαίνει και να παραπονιέται και να λέει. Και να λέει ο καθένας τις δικαιολογίες και να θέλει ο καθένας να καλύψει τον εαυτό του. Και να λέει, τι τραβάω, τα πάθη του Χριστού τραβάω. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, αυτή είναι η διαφορά. Εμείς όλοι είμαστε εμπαθείς, όλοι είμαστε αμαρτωλοί ανεξαιρέτως, λίγο ή πολύ πάντως. Είμαστε υπό αμαρτίαν, είμαστε υπό κανόναν, είμαστε υπό μέμψιν. Κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Λοιπόν, αυτοί που μας φέρονται άσχημα, λένε οι Άγιοι, μας κάνουν ευεργεσία, μεγάλη ευεργεσία. Γι' αυτό πρέπει να τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη. Όχι μόνο να μην εκδικούμεθα, αλλά να τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη, βαθιά ευγνωμοσύνη, και να τους βλέπουμε σαν αδελφούς, σαν αδελφούς, σαν εικόνες Θεού, που όσο αγαπάει εμάς ο Θεός, αγαπάει και αυτούς που ονομάζονται εχθροί. Και πρέπει λοιπόν τώρα, λέει ο Κύριος, να εκβάλουμε και να εκριζώσουμε από μέσα μας την έχθρα. Εάν βγάλουμε από μέσα μας την έχθρα, τότε δεν υπάρχουν εχθροί. Τότε πάβουν να υπάρχουν εχθροί. Δεν υπάρχουν εχθροί. Υπάρχουν μόνο αδελφοί. Υπάρχουν μόνο φίλοι. Άλλοι καλοί φίλοι που φέρονται με καλό τρόπο και άλλοι αυστηροί φίλοι που φέρονται με αυστηρό τρόπο και αγενή τρόπο. Αλλά πάντως όλοι είναι αδελφοί και φίλοι. Μόνο έτσι πρέπει να τα δούμε τα πράγματα και να μην επιζητούμε και να μην απαιτούμε αυτά που λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο ο Κύριος και φαίνονται αλλιώς παράλογα. Δεν είναι παράλογα. Αυτός ο Θεός που τα έπλασε
Δεν ξέρει πώς τα έπλασε. Είναι Θεός αγάπης και τα έπλασε όλα με αγάπη. Αλλά οι άνθρωποι παραστράτησαν και ο Θεός της αγάπης ήρθε να δείξει αγάπη στους παραστρατημένους. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η μεγάλη αγάπη του Θεού εδώ φαίνεται. Ενώ είμαστε αμαρτωλοί, ενώ ήμασταν αποστάτες, τον προδώσαμε, ήμασταν μακριά, αυτός ήρθε να πάθει για τους αποστάτες. Δεν είχαμε τίποτε να το ξεπληρώσουμε. Ήρθε για μας, κι ας μην είχαμε τίποτε, κι ας μην αξίζαμε τίποτε, κι ας μην ήμασταν τίποτε. Ήρθε από μεγάλη αγάπη για μας. Γι' αυτό τώρα περιμένει και από εμάς να γίνουμε σαν και Αυτόν, έστω σε πολύ μικρό βαθμό, έστω απειροελάχιστα. Γι' αυτό λέει να γίνουμε ικτήρμονες, όπως ο Πατήρ ημών ικτήρμονες τι, και μπορούμε να γίνουμε. Αν ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν θα το έλεγε. Αν ήταν ένα μέτρο που δεν μπορούσαμε να φτάσουμε, δεν θα μας το έδιδε. Τώρα όμως μας το δίνει. Γιατί μας το δίνει? Γιατί ξέρει, από τα χέρια του πλαστήκαμε τη φύση μας. Μας έπλασε για το καλό, μας έπλασε για το αγαθό, μας έπλασε για την αγάπη και ξέρει τα μέτρα μας. Ξέρει πού μπορούμε να φτάσουμε. Αν δεν μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί, δεν θα μας το έλεγε. Μας έπλασε κατ' εικόνα Του και καθ' ομοίωσιν. Αφού είναι Θεός αγάπης, μας έπλασε σύμφωνα με την εικόνα της αγάπης. Και καθ' ομοίωσιν, δηλαδή να ρέπουμε, να τίνουμε προς την αγάπη. Αλλά εδώ είναι ένα λεπτό σημείο. Εμείς αφού παραστρατήσαμε και αμαρτήσαμε, κρατήσαμε το εξής. Κρατήσαμε την επιθυμία να μας αγαπούν, αλλά εμείς οι ίδιοι δεν δείχνουμε εύκολα αγάπη. Αυτό πρέπει να παραδεχθούμε τώρα. Θέλουμε να μας αγαπούν. Ναι, αυτό το κρατήσαμε, έμεινε μέσα μας και μετά την αμαρτία. Όλοι θέλουν να τους αγαπούν. Ποιος δεν θέλει να τον αγαπούν? Αλλά δύσκολα δείχνουμε αγάπη, πολύ δύσκολα δείχνουμε αγάπη. Μάλιστα εκεί που δεν μας δείχνουνε. Αυτό τώρα λέει ο Χριστός να αποκαταστήσει. Όχι μόνο να θέλεις να σε αγαπούν, αλλά εσύ ο ίδιος να αγαπάς, άσχετα από το τι θα σου κάνουν οι άλλοι. Άσχετα από το τι θα σου κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι τώρα όλο το μήνυμα του Ευαγγελίου και όλο το νόημα του Ευαγγελίου. Να φερθείς εσύ με αγάπη, όπως θα ήθελες να σε φερθούν. Όχι όπως σε φέρονται. Η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ σκληρή, πολύ άσχημη, πολύ κακή. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν λέει ο Χριστός να φέρεσαι όπως σε φέρονται. Να φέρεσαι όπως θα ήθελες να σε φέρονται. Και αν εσύ φέρεσαι όπως θα ήθελες να σε φέρονται, πού θα πάει? Και η πιο σκληρή να είναι απέναντί σου και η πιο φοβερή και η πιο βάρβαρη. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα σπάσουν. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα θαυμάσουν. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πέσουν, θα γονατίσουν. Δεν μπορεί. Η αγάπη νικάει, όχι το κακό. Νίκαν το αγαθό το κακό, λέει. Όπως λένε οι Άγιοι και συμβουλεύουν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Το κακό δεν νικέται με το κακό. Η πονηρία δεν νικέται με την πονηρία. Μόνο με το καλό. Μόνο με την αγάπη. Έτσι νικούσαν οι Άγιοι Πατέρες. Έτσι νικούσανε άνθρωποι σαν και εμάς που σήμερα τους ονομάζουμε Αγίους και είναι Άγιοι γιατί ξεπέρασαν αυτό. Έφτασαν να μην κοιτάζουν εχθρούς, μόνον αδελφούς και να μην εξαρτούν τη συμπεριφορά τους στους άλλους από το πώς τους φέρονται οι άλλοι. Κοίταζαν αυτοί να είναι άψογοι στους άλλους. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό διαβάζουμε κάτι πράγματα στο γεροντικό και μας φαίνονται πολύ παράλογα, πολύ αφύσικα. Δεν είναι καθόλου παράλογα και καθόλου αφύσικα. Είναι τα πιο φυσικά, τα πιο υπερφυσικά, τα πιο θεϊκά, τα πιο πραγματικά, τα πιο σωτήρια, τα πιο άγια. Διαβάζουμε εύνης για κάποιον αδελφό που ήταν σε ένα κελί στην έρημο και πήγαινε κάποιος άλλος, αδελφός του, όχι ξένος, κάποιος άλλος αδελφός, ο οποίος είχε κάνει αντικλείδια και μπορούσε να μπαίνει στο κελί του όταν έλειπε ο άλλος αδελφός. Μπορούσε να μπαίνει στο κελί του αδελφού του. Θα πει κανείς τι κακία, ναι, ο διάβολος μας ξεγελάει και μας τυφλώνει. Θα μπει στο κελί του αδελφού και τι θα πάρεις? Ο αδελφός ήταν φτωχός,
αλλά από το διακόνημά του είχε κάτι λίγα χρηματάκια για να τα βγάζει πέρα. Έμπαινε ο άλλος μέσα και τα έπαιρνε όλα. Γύριζε ο αδελφός ο καημένος από τη δουλειά του, δεν έβρισκε τίποτα. Καταλάβαινε, κάποιος μπαίνει μέσα και τον κλέβει. Έγραψε ένα σημείωμα. «Κύριε αδελφέ, όποιος και να είσαι, από το Θεό ευλογημένος να είσαι, αλλά σε παρακαλώ, πάρε τα μισά, μην τα παίρνεις όλα, έχω μεγάλη ανάγκη». Του έβαλε το χαρτί εκεί πέρα. Πήγε πάλι αυτός, αλλά η κακία, τι κάνει η κακία. Έσχισε το χαρτί από την κακία του και τα ξαναπήρε όλα. Ξαναέγινε αυτό και ξαναέγινε αυτό και γινόταν αυτό. Ο άλλος αδελφός έβλεπε τον πειρασμό που τα πάθαινε, αλλά δεν κρατούσε κακία. Συγχωρούσε από την καρδιά του. Όταν όμως ο κλέπτης έφτασε στο σημείο να πεθάνει, η ψυχή του δεν έβγαινε και δεν μπορούσε να ξεψυχήσει. Δεν μπορούσε να ξεψυχήσει και είπε, «Φωνάξτε τον τάδε αδελφό, γιατί τον έχω αδικήσει κατάβαθα και αν δεν αποκατασταθώ μαζί του όπως φαίνεται θα βασανίζομαι και δεν θα ξεψυχώ». Τον φώναξαν τον αδελφό και είπανε, «Σε θέλει, τι με θέλεις, εγώ είμαι ο κλέπτης που έκλεβα και δεν έδειχνα έλεος και σου έσκιζα το χαρτί και σου τα έπαιρνα όλα και δεν αρκούμουν στα μισά. Με συγχωρείς?» «Ναι, σε συγχωρώ, να πας μπροστά στο Θεό με καθαρή καρδιά, γιατί εγώ σε συγχωρώ και πιστεύω ότι αφού σε συγχωρώ, θα συγχωρέσει και εμένα ο Θεός και θα συγχωρέσει και τα δικά μου αμαρτήματα και όταν θα βρεθώ στη θέση σου, θα φύγω ανάλαφρα, με καθαρή καρδιά, με καθαρή συνείδηση και θα πω στο Θεό, όπως συγχώρησα, να με συγχωρήσεις». Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Θεός θα με συγχωρήσει. Έτσι γινότανε παλαιά και σε συγχρόνους Αγίους. Έτσι γινότανε, δεν γινόταν αλλιώς. Και πρέπει να είμαστε και αμνησίκακοι. Να πω κάτι ακόμη και να τελειώσω. Ήτανε δύο άλλοι αδελφοί που μένανε μαζί αλλά μάλωναν κάθε μέρα. Ήταν οξύθυμοι και οι δύο. Πότε άρχιζε ο ένας, πότε άρχιζε ο άλλος. Κάποια στιγμή κουράστηκαν και είπαν, «Μα τέλος πάντων, αδελφέ», είπε ο ένας τον άλλον, «πού θα πάμε έτσι, πού θα βγούμε, θα σκοτωθούμε μεταξύ μας και τι θα καταλάβουμε?» Λοιπόν, κάνανε μία συμφωνία, Αγία Συμφωνία. Ξέρανε ότι είναι αδύναμοι και ότι δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Κάποτε θα ξέφυγε ο ένας ή ο άλλος, αλλά δώσαν υπόσχεση ενώπιον Θεού, ότι όποτε ξεκινάει ο ένας, ο άλλος να μην μιλά, να σφραγίζει το στόμα του και να τον υπομένει. Και είπε ο ένας τον άλλον, «Όποτε ξεκινώ εγώ, θα με υπομένεις εσύ και θα περνάει το κακό χωρίς να γίνεται φασαρία. Αν ξεκινάς εσύ, θα σε υπομένω εγώ και θα περνάει το κακό χωρίς να γίνει φασαρία». Και άρχισαν να τηρούν αυτό τον απλό κανόνα και εύκολο. Και έγινε η ζωή τους ειρηνική και ευλογημένη και βρήκαν έλεος. Μακάρι και εμείς να βρούμε έλεος και ο Θεός να μας συγχωρήσει και να μας κατατάξει στη Βασιλεία Του. Αμήν.